στο επίκεντρο της συνεδρίασης της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος θα βρεθούν αύριο οι καταστροφές που προκάλεσαν στα Χανιά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν τον Φεβρουάριο στη Δυτική Κρήτη. Τα μέλη της Επιτροπής αναμένεται να εξετάσουν το σχεδιασμό αντιμετώπισης των κατολισθήσεων και καταπτώσεων, λαμβάνοντας υπόψη όσα έχει διαπιστώσει ο διακεκριμένος καθηγητής εφαρμοσμένης και δυναμικής γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμης Λέκας. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τα δεδομένα αυτά της κλιματικής αλλαγής σε ένα τόσο περιορισμένο χώρο και με τόσο, αν θέλετε, τεκμηριωμένο τρόπο. Έχουμε να κάνουμε καταρχάς με μια υψηλότατη βροχόπτωση η οποία υπερβαίνει βροχοπτώσεις πολλών ετών στην Δυτική Κρήτη. Ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας είχε επισκεφθεί τα Χανιά λίγα 24 ώρα μετά τις πρωτοφανείς καταστροφές, κάνοντας λόγο για συνδυασμό όλων των κατολισθητικών φαινομένων. Η έντονη βροχόπτωση είχε και επίδραση στα γεωδυναμικά φαινόμενα, πράγμα που το βλέπουμε πρώτη φορά αυτό. Παρενθετικά αναφέρω ότι το είχα δει πριν από 2 μήνες στην Ινδονησία με το τσουνάμι που εξελίχθηκε από μια μεγάλη κατολίσθηση και έχει τη σημασία του. Λοιπόν, έχουμε να κάνουμε λοιπόν με έντονες βροχοπτώσεις, έντονη ραδιότητα η οποία προκάλεσε με τη σειρά της ένα σύνολο κατολισθητικών φαινομένων. Στην αυριανή συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, που θα διεξαχθεί στις 11 το πρωί στο Δημαρχείο Χανίων, αναμένεται να συζητηθούν οι τρόποι αποκατάστασης των καταστροφών, κυρίως στο οδικό δίκτυο. Έχω τονίσει και στον κύριο Περιφερειάρχη ότι θα πρέπει να δούμε το γενικότερο σχεδιασμό των έργων, της αποκατάστασης, στο μελλοντικό σχεδιασμό με μια νέα οπτική, την οπτική της κλιματικής αλλαγής. Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμης Λέκας, ο οποίος θα πραγματοποιήσει ομιλία για την κλιματική αλλαγή και τις φυσικές καταστροφές στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Επιτροπής της ΚΕΔΕ, έχει ήδη μιλήσει για την ανάγκη νέου σχεδιασμού των έργων. Να χαραχθεί μια καινούρια προσέγγιση στα θέματα αυτά. Μια προσέγγιση που να περιέχει την περιβαλλοντική διάσταση, το αποτύπωμα των έργων, το περιβαλλοντικό, να μην είναι τόσο μεγάλο και βέβαια τα έργα να είναι έξυπνα έργα που να συμβαδίζουν και να πάνε παράλληλα με τις εξελισσόμενες φυσικές διεργασίες. Στο μεταξύ, την απαλλαγή από φόρους και τέλη όλων των πληγέντων από τις πρόσφατες καταστροφές ζήτησε από τον φορολογικό επιθεωρητή Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ο Δημάρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης.